Ο κόσμος περιμένει και το αρχαιολογικό μουσείο είναι κλειστό. 11 η ώρα το πρωί. Εικόνες που δυσφημούν το τουρισμό και το πολιτισμό μας καταγράφονται στο δεύτερο σε επισκεψιμότητα μετά την Ακρόπολη, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, καθώς τέθηκε σε ισχύ το νέο συρρυκνωμένο ωράριο, με το μουσείο να κλείνει για 4 μέρες την εβδομάδα στις 3 το μεσημέρι αντί για το βράδυ με τη δύση του ηλίου. Το πρώτο σοκ καταγράφηκε χθες, καθώς οι πόρτες του άνοιξαν στη 1:30 το μεσημέρι αντί στις 8 το πρωί, ευνηδιάζοντας τουρίστες, ξεναγούς και φορείς του τουρισμού, ενώ το μεσημέρι σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές αναμονής και εικόνες νοστισμού. Οι πελάτες δεν είναι ευχαριστημένοι, έχουν παράπονα, λένε κρίμα που το Μουσείο του Ηρακλείου το χάνουμε γιατί δεν μπορούμε. Είναι πελάτες οι οποίοι το απόγευμα έχουν τα τουρ και δεν μπορούν να έρθουν και αλλιώς να τρέχεις να προλάβεις πριν μας πετάξουν έξω γιατί κλείνουν οι πόρτες στις 3 η ώρα. 3 η ώρα, δηλαδή ούτε 8ωρο. Είναι ντροπή. Λοιπόν, αυτό πρέπει να βρούμε μια άκρη γιατί αυτό δυσφημεί το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα. Υπάρχει υπουργική απόφαση συγκεκριμένη χώρη σε όλη την Ελλάδα να είναι ανοιχτά 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Σε αυτούς τους χώρους είναι και το Μουσείο Ηρακλείου. Συνεπώς, εφόσον αυτό δεν έγινε, κάποιος παραβαίνει τον νόμο. Ρεζίλη, έχουμε ένα κόσμημα και του φερόμαστε με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο. Εχθές βρεθήκαμε όλοι προεκπλήξεως, διότι ξεκίνησε απροειδοποιήτα το καινούριο ωράριο λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Οι άνθρωποι είχαν κλείσει εισιτήρια ηλεκτρονικά. Τα γκρουπ είχαν κλείσει ραντεβού, με αποτέλεσμα να έρθουν χθες το πρωί και, όπως λέει και ο λαός, να φάνε πόρτα, συγχωρήστε με για την έκφραση. Είναι μια ντροπιαστική εικόνα. Και ο κόσμος έρχεται δυσαρεστημένος, κουτουλάει κλειστές πόρτες. Γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι, σχολίασαν ξεναγοί, οι οποίοι καυτηρίασαν και τις εικόνες ντροπής που επικρατούν στις τουαλέτες και σε άλλους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου λόγω της έλλειψης καθαριότητας, καθώς, όπως υποστήριξαν, δεν υπάρχουν καθαρίστριες. Προβλήματα καταγράφονται και με τα κλιματιστικά, ενώ σε ό,τι αφορά το ασανσέρ, αυτό δεν λειτουργεί εδώ και αρκετούς μήνες. Μία πελάτησα είχε αναφυλαξία και έκανε μετό. Αυτό σκουπίστηκε πρόχειρα με χαρτιά. Και θα πρέπει να σφουγγαριστεί, να αρωματιστεί ο χώρος, γιατί μύριζε. Από 1 Ιανουαρίου δεν έχουμε συνεργείο καθαρισμού. Επίσης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου δεν έχει ασανσέρ αυτή τη στιγμή και το air condition δεν λειτουργεί. Λυνόμαστε ρεζίλοι. Μιλάμε το μινωικό πολιτισμό που 3.500 χρόνια πριν είχε τουαλέτες μπανιέρες και ερχόμαστε στο μουσείο του, μιλάμε για το μινωικό πολιτισμό και μέσα οι τουαλέτες είναι βρώμικες και οι βιτρίνες είναι βρώμικες. Με τους φύλαγες από την καλή τους στην καρδιά. Να κάνουν δουλειά καθαριότητας, η οποία δεν είναι δουλειά τους δουλειά. Μόνο για 2 ημέρες την εβδομάδα το Αρχαιολογικό Μουσείο λειτουργεί από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, με τους ξεναγούς να αφήνουν αιχμές και για την κατάργηση του ενιαίου εισιτηρίου με τις αρχαιότητες Κνωσού. Ξαφνικά επίσης μάθαμε λίγο πριν την 1η Απριλίου ότι το ενιαίο εισιτήριο Κνωσού και Μουσείου δεν υπάρχει πλέον. Ελπίζουμε να πριτανεύσει λογική και να βρεθεί μία λύση ούτως ώστε το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου να μην κλείνει στις 3. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η συνεννόηση ανάμεσα στο εσωτερικό και στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν να πάρουμε εμείς 38 άτομα τα οποία δεν φτάνουν ούτε για το Μουσείο Ηρακλείου, ούτε καν για διπλωβάζει, ούτε καν για τη φύλαξη των αθουσών. Μα δεν είναι μαγαζάκι του στο μουσείο. Το μουσείο ανήκει σε όλους μας. Τα μουσεία που γίναν νομικά πρόσωπα αντιμετωπίζουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Αν θα μπείτε να δείτε, στο Βυζαντινό είχαμε μέχρι και κλοπές στην αυλή του μουσείου.